Γίνεται έκτακτη ενημέρωση τώρα από το πυροσβεστικό σώμα, από τον κύριο Αριστοτέλη Παπαδόπουλο, τον πυραγό εκ μέρους του πυροσβεστικού σώματος. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις και του κύριου Χαρδαλιά, του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Γίζει τοπικά τα 7-8 μποφόρ. Η θερμοκρασία του αέρα θα σημειώσει πτώση και η σχετική υγρασία θα κυμανθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, ακόμα και κάτω του 10% στα ανατολικά υπηρωτικά τμήματα. Οι μετεωρολογικές αυτές συνθήκες δυστυχώς ομοιάζουν με εκείνες που επικράτησαν στην περιοχή του Ματιού Αττικής στις 23 Ιουλίου του 2018 και σε συνδυασμό με τον ισχυρό καύσωνα που επικρατεί αποτελούν συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους μας και στις μετακινήσεις αλλά και στις ενέργειες που κάνουμε. Ευχαριστούμε τον πύραγχο μετεωρολόγο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Σήμερα είναι μια ακόμα πιο δύσκολη μέρα, με ακόμη πιο επεκτεταμένες πυρκαγιές, τις οποίες προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αντιμετωπίσουμε. Πιο συγκεκριμένα, μόνο σήμερα είχαμε 99 νέες πυρκαγιές, ενώ κληθήκαμε να διαχειριστούμε συνολικά 145 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, εκ των οποίων παραμένουν ενεργές αυτή τη στιγμή και υποδιαχείριση οι 57. Από προχθές έχουν ανακληθεί και ανασταλεί όλες οι άδειες των στελεχών του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας και αυτή τη στιγμή δίνουμε με αυταπάνηση τη μάχη. Σχετικά με την πυρκαγιά της Βαρυπόμπης που εκδηλώθηκε προχθές, συνολικά μετρήσαμε 95 αναζωπηρώσεις και σήμερα περισσότερες από 12 με αρκετές κυλιδώσεις που δημιούργησαν νέες εστίες. Όλες αντιμετώπιστηκαν άμεσα, ενώ η νέα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι στα πρώην βασιλικά κτήματα πήρε γρήγορα διαστάσεις προς τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας με κατεύθυνση προς την Δροσοπηγή και το Κατσιμίδι και προς στιγμή πέρασε την Εθνική Οδό στα Διόδια των Αφιδνών όπου και ανακόπηκε άμεσα. Εκτός από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που υπήρχαν ήδη σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή, τώρα συνολικά επιχειρούν 350 πυροσβέστες με 40 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και επιπρόσθετα 40 πυροσβέστες από Κύπρο, 150 οχήματα και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούσαν 7 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για εναέριο συντονισμό. Το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος βρίσκεται στην περιοχή για συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή οι πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη, ενώ συνδρομή παρέχουν ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας, αλλά και η περιφέρεια Αττικής και η τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα. Για την προστασία του πληθυσμού άμεσα, μέσω του 112, αποστείλαμε 5 μηνύματα. Το πρώτο στις 2:20 το μεσημέρι για την εκένωση των οικισμών Δροσοπηγή και Ιπποκράτειος Πολιτεία. Το δεύτερο στις 3:20 έδινε οδηγίες στους κατοίκους του Κρεονερίου για την προστασία των κατοικιών τους. Και το τρίτο μήνυμα στις 5:05 για εκένωση Δροσοπηγής. Επίσης μήνυμα απεστάλλει στις 7:15 για την εκένωση των περιοχών Κρεονέρη, Κοκκινόβραχος και Αφίδνες και στις 7:10 για την Ιπποκράτειο Πολιτεία ξανά. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην αρχαία Ολυμπία παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι αναζωπηρώσεις είναι πολλές και σε αρκετές περιπτώσεις απείλησαν οικισμούς. Επιχειρούν 310 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 105 οχήματα, η ομάδα Ίκαρος του πυροσβεστικού σώματος με μη στελεχωμένα αεροσκάφη για εναέρια επιτήρηση, ενώ για την πυρόσβεση από αέρος επιχειρούσαν μέχρι το τελευταίο φως 5 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα ελικόπτερο ως συντονιστικό. Το δεύτερο κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος βρίσκεται στην περιοχή για τον συντονισμό των πυροσβεστικών δυνάμεων. Συνδρομή παρέχουν ισχυρές δυνάμεις του στρατού και της αστυνομίας, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσω του 112 αποστείλαμε 7 SMS για την εκένωση συνολικά 32 οικισμών στην ευρύτερη περιοχή της αρχαίας Ολυμπίας. Με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων καταφέραμε σε αρκετές περιπτώσεις να κόψουμε το μέτωπο σε πολλά σημεία προστατεύοντας μέχρι στιγμής κατά το δυνατό τους οικισμούς αλλά κυρίως τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας. Στη Βόρεια Εύβοια η πυρκαγιά εκδηλώθηκε την 3η Αυγούστου και συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολύ δύσβατα σημεία. Μέσω του 112 εστάλησαν συνολικά 9 SMS για την εκένωση 25 οικισμών, εκ των οποίων τα 4 SMS σήμερα το πρωί. Στις 4:05 για εκένωση των οικισμών Κουρκουλή, Σκεπαστή, Αμέλαντες.
στις 5:05 το πρωί για εκένωση του οικισμού και ραμεία. Στις 9:25 πάλι το πρωί για εκένωση του οικισμού και χρειές. Και στις 5:25 για Αγία Άννα, παλαιόβρηση, κεραμεία και αγκάλι. Συνολικά επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια 240 πυροσβέστες με 10 ομάδες προσωπών τμήματων, 65 οχήματα και ως το τελευταίο φως επιχειρούσαν 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Δυναμική είναι η συνδρομή του στρατού μας με πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα πυρόσβεσης. Συνεπικουρούν επίσης το λιμενικό σώμα, πολλές εθελοντικές ομάδες, αλλά και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Θεράς Ελλάδας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Μέλπια Μεσσηνίας. Εχθές το απόγευμα επιχειρούν 95 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 25 οχήματα και μέχρι το τελευταίο φως επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Εχθές μέσω του 112 στις 7:05 που στείλαμε σε λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι τις δηλώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας. Για οτιδήποτε σημαντικό υποθεί στο εξής θα σας κρατήσουμε ενήμερους.